Μια άλλη όμω ε, ιστορία που ήρθε στη δημοσιότητα Ακέ... και κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ένα δημιουσί... σύγχρονο κοσταλέξι, σύγχρο... μια είδηση βγαλμένη, θα μπορούσε να είναι υπόθεση του Λάνθιμου. Ε, Καθώ ε, μια 76χρονη γυναίκα βρήκε ευνίδιο θάνατο το περασμένο Σάββατο έξω από την είσοδο του σπιτιού τη. Ε, οι πρώτε πληροφορίε έλεγαν ότι σκόνταψε στα σκαλιά και έπεσε. Σύμφωνα με νεότερη πληροφόρηση, πρόκειται για παθολογικά αίτια. Ε, στο, στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί και ε, ανακάλυψαν πως η κόρη της, μια γυναίκα 51 ετών, ζούσε για 42 παρακαλώ ολόκληρα χρόνια κλεισμένη μέσα στο σπίτι. Δηλαδή από τα 9 της δεν είχε βγει καθόλου... Έξω, σύμφωνα ε, με εισαγγελική μάλλον εντολή, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων μετέβει στο σημείο για να διερευνήσει ε, τις συνθήκες διαβίωσης της 51 ετών α, γυναίκας. Ε, και τώρα οι δομές του Δήμου αναζητούν νέο χώρο. Uh, για να μείνει η γυναίκα αυτή. Μια ιστορία πραγματικά πολύ παράξενη. Πολύ... Yeah. 42 παράξενη. χρόνια μέσα σε ένα σπίτι, Ότι, είναι δυνατόν. Ότι κανείς δεν το κατάλαβε, κανένας γείτονα, κανένας κοινωνικός <σχύνη> λειτουργός, κανένας από το κράτος. Και πράγιο. μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, <σχύνη> είχε και η ίδια αντίληψη. Mm. Ε, Παρ' όλα αυτά, δεν είχε απευθυνθεί σε κάποιον συγγενή τη. Και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η ιστορία και αυτή. Έγινε και μια σχετική έρευνα για το θάνατο τη μητέρα και αποδίδεται σε παθολογικά, σε παθολογικά αίτια. αίτια. Επίση, υπήρχε και ένα πατέρα, Φίβα, αν δεν κάνω λάθο, ο οποίο έφυγε πριν από κάποια. Είχε, ναι, πριν αρκετά χρόνια. χρόνια πριν ένα αρκετά κορίτσι, χρόνια. δηλαδή κλεισμένο μέσα στο σπίτι από τα εννέα. Τα τη χρόνια.